και έχουμε ήδη συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη, καθώς Μαρία, η δήλωση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου και μεγάλου αντιπάλου του Ερντογάν, ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία. Ακριβώς, Ματίνα, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης πήρε μία πολύ ρυψοκίνδυνη, θα λέγαμε, θέση και την πήρε πολύ ανοιχτά σε ένα διεθνές κανάλι, στο CNN International, όσον αφορά λοιπόν τον πόλεμο στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ονομάζει για πρώτη φορά τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, κάτι που δεν είχε κάνει ούτε το ίδιο του το κόμμα, να πούμε, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το οποίο και προέρχεται. Τον Οκτώβριο είχε πάρει θέση το JHP υπέρ των Παλαιστινίων και της Χαμάς. Γι' αυτό λοιπόν η δήλωση του Ιμάμογλου σήμερα εδώ στην Τουρκία έχει διχάσει την παράταξη και ο ηγέτης του κόμματος και μια ο κύριος Ιμάμογλου πάντως φαίνεται να διαχωρίζει τους Παλαιστίνιους από την εκπροσώπησή τους από τη Χαμάς. Λέει ότι είναι άλλο πράγμα η Χαμάς και οι Παλαιστίνοι που παλεύουν για το δίκαιο τους. Ναι, τουλάχιστον έκανε αυτό, αλλά το γεγονός ότι βγήκε τόσο ανοιχτά να πει ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, θεωρούν ότι αυτό που έκανε ο Ιμάμογλου, Ματίνα, πηγαίνει κόντρα όχι μόνο στη θέση του κόμματος που δεν είχε πει κάτι τέτοιο έτσι ανοιχτά, αλλά πηγαίνει και κόντρα στο κοινό αίσθημα εδώ στην Τουρκία και γι' αυτό βάλουν αρκετοί σήμερα εδώ εναντίον του. Ο Τούρκος δήμαρχος όμως φαίνεται ότι θέλει να αρχίσει να λαμβάνει θέση και για την εξωτερική πολιτική της χώρας, κάτι που απέφευγε να το κάνει. Τώρα όμως που διακρίνεται να ανοίγεται μπροστά του ο δρόμος προς την εξουσία, απαιτείται να δείξει και αυτός στη διεθνή κοινότητα τι πιστεύει, ποιες είναι οι θέσεις του. Γι' αυτό και έδωσε και τη συνέντευξη σε ένα αμερικανικό κανάλι. Επίσης, όπως είπε και στο Open εδώ σε εμάς, η Κωνσταντινούπολη, είπε, έχει πάντα λόγο στην εξωτερική πολιτική, διότι η Κωνσταντινούπολη είναι μια σημαντική πόλη. Μην ξεχνάμε, είναι 20 εκατομμυρίων μια πόλη, καθορίζει από μόνη της την πολιτική ολόκληρης της χώρας, όταν εδώ είναι το οικονομικό κέντρο της Τουρκίας. Στέλνει επομένως και μήνυμα προς την ηγεσία, προς τον Ερντογάν, και ανοίγει δρόμο, το δρόμο για την κριτική προς την κυβέρνηση, κάτι που δεν τολμούσε να κάνει ούτε το ίδιο του το κόμμα ο Ιμάμογλου, όμως μέσω της συνεργασίας των πόλεων, όπως είπε στο Open, όπως έκανε και με την Αθήνα, βέβαια, να θυμίσουμε, πριν λίγα χρόνια. Επικεντρώνεται λοιπόν ο Ιμάμογλου στη συνεργασία με άλλες πόλεις και δήμους, κυρίως για την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η μετανάστευση, γιατί ο Εκρέμ Ιμάμογλου το θεωρεί πιο αποτελεσματικό βήμα από αυτά της κυβέρνησης Ερντογάν. Επομένως, βλέπουμε τον Τούρκο Δήμαρχο να αρχίζει να παίζει και σε άλλο επίπεδο πλέον, Ματίνα. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης. Tabii ki İstanbul'un dış politikada her zaman bir sözü vardır. Çünkü İstanbul önemli bir şehirdir. Aslında bu önemli bir sözdür bizim adımıza dış politikaya dönük. Şehirler üzerinden, yerel yönetimler üzerinden Balkan coğrafyasına olağanüstü mesajlar içeren buluşmalar ve güzellikler ortaya koyuyoruz. Benden sonra dönem başkanlığını Atina Belediye Başkanı yaptı. Şimdi Tiran Belediye Başkanı yapacak ve önümüzdeki yılbaşı itibariyle Sarayova Belediye Başkanı dönem başkan olacak gibi çok organik, çok kurumsal, profesyonelce bir yapılaşmayı kurmuş bir kurumuz. Biz bu ve buna benzer iyi uygulamaların özellikle dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik iklim ve buna dönük farklı krizlere mücadelenin yereldeki ağı üzerinden sözlerimizi çekinmeden, sakınmadan, göç, mülteci gibi sakınmadan uluslararası arenada söylemeye devam edeceğiz.